Καλημέρα κύριε Μάρη. Καλή σας μέρα κύριε Παντούνα, σε εσάς τους ακροατές και καλή χρονιά σε όλους. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά, βεβαίως είμαστε στην έναρξή της. Εσείς τώρα είστε η Πατμόν, όλα τα πράγματα εκεί βαίνουν καλώς, πώς πάμε? Νομίζω ότι όπως κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο έχει προετοιμαστεί για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών. Mm-hmm. Όλες οι διαδικασίες, από ό,τι πιθανόν γνωρίζετε, είναι ηλεκτρονικές. Εξελίσσονται ομαλά και δεν έχουμε κανένα θέμα να αντιμετωπίσουμε. Πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου ξεκινάνε τα μαθήματα παντού. Την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, έτσι. Μέχρι τότε έχουμε την εξεταστική, τώρα έχουμε τέτοιες... Ναι. Αυτή η εβδομάδα για τα περισσότερα τμήματα είναι η τελευταία εβδομάδα της εξεταστικής. Μερικά έχουν εξεταστική και την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Οπότε... έτσι θα περάσουμε, θα ολοκληρωθεί και θα περάσουμε στην έναρξη των μαθημάτων μας σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και όλες τις προετοιμασίες που έχουν γίνει από τα τμήματα, από τις γραμματείες μας και από το υπολογιστικό μας κέντρο. Στις 3 Οκτωβρίου λοιπόν ξεκινάει επισήμως η ακαδημαϊκή χρονιά. Έχετε εικόνα καθόλου για τις εγγραφές στα τμήματα της Ορεστιάδας που έτσι ακούστηκαν πολλά με τον αριθμό των φοιτητών που πέρασαν, που θα έρθουν? Ναι. Οι εγγραφές εξελίσσονται κανονικά όπως το περιμέναμε ακριβώς. Ναι. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να δούμε τις 3 Οκτωβρίου τη φυσική παρουσία. Αν θα υπάρξει στέρηση ή όχι. Το ίδιο ακριβώς σε όλα τα τμήματά μας. Μιας και περιμένουμε και τη διαδικασία των μεταγραφών όπου θα ανακοινωθεί από την πλευρά του Υπουργείου έτσι ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλουν και τις αιτήσεις τους σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Μάλιστα. Τώρα ξέρετε, η αφορμή της επικοινωνίας μας είναι η επίσκεψη του κυρίου Συρίγου. Επισκέφθηκε την Παρασκευή την περιοχή μας, ήρθε και στην Βρετανία, συναντήθηκε μαζί σας, με τον Βρετανή, με εσάς, τους Αντιβρετάνης. Θα θέλαμε να κάνουμε μια αποτίμηση αυτής, να δούμε τι συμπεράσματα προέκυψαν, τι συζητήσατε αρχικά, ποια ήταν τα κυριότερα θέματα που σας απασχόλησαν. Καταρχήν, εμείς ήμασταν στην ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε τον Υφυπουργό. Mm-hmm. Ξεκίνησε τη μέρα του από εδώ. Συζητήσαμε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν με περισσότερα έμφαση το κομμάτι της χρηματοδότησης έτσι ώστε να καλυφθεί η ενεργειακή ανάγκη, δηλαδή οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, το πετρέλαιο εν ώψη της χειμερινής περίοδου και κάποιων άλλων ας πούμε προβλημάτων τα οποία έχουμε εμείς σε ό,τι αφορά τις μεταφορές στις πόλεις της Ξάνθης Κομωτινής και της Αλεξανδρούπολης. Α, μάλιστα. Οπότε το θέμα των Ξάνθης και Κομωτινής, μάλλον. Οπότε συζητήσαμε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε την παρέμβαση του Υπουργείου, εξαρτάται από το Υπουργείο Οικονομικών, να δούμε σε ποιο ύψος είναι αυτό και πόσο θα καλύψει τη δική μας ανάγκη, η οποία είναι πιεστική, πάρα πολύ. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, ξαναεπικαιροποιήσαμε τη συζήτησή μας ό,τι αφορά το αίτημα του Πανεπιστημίου για τη διεύρυνσή του, δηλαδή δύο νέα τμήματα, το Τμήμα Ψυχολογίας στο Δημότικο και το Τμήμα Εργοθεραπείας στην Κομωτινή, με ταυτόχρονη μεταφορά του Τμήματος Νοσηλευτικής στην Αλεξανδρούπολη. Καυτά θέματα αυτά. Εδώ θέλουμε να σταθούμε, να μας πείτε τι υπόθηκε τελικά και τι συμπεράσματα προέκυψαν. Θα έχουμε το Τμήμα Ψυχολογίας φέτος τουλάχιστον να ιδρυθεί και μετά να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σας πω, αυτό το ερώτημα πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο. Σίγουρα. Σε εσάς τι είπε ο Υπουργός? Αν θα νομοθετήσει. Ναι. Εμείς σε ό,τι αφορά τα δικά μας θέματα, εμείς έχουμε προετοιμαστεί. Υπάρχουν όμως σοβαρές εκκρεμότητες. Ακόμα δεν έχουμε κτηριακή εγκατάσταση. Ενώ δουλεύουμε για τις οριστικές λύσεις στο Δημότικο, σε συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσωρινή στέγαση δεν έχουμε. Θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση, αυτό ακριβώς το αποσαφηνίσαμε και δουλεύουμε γι' αυτό στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που προχωρήσει η νομοθέτηση. Είναι θέματα τα οποία αφορούν νομίζω το Υπουργείο και την τοπική κοινωνία πάνω απ' όλα. Εσείς δηλώσατε ετοιμότητα λοιπόν για να διευρυνθεί το Δημοκρίτιο με αυτά τα νέα τμήματα, τα δύο, και τη μεταφορά νοσηλευτική στην Αλεξανδρούπολη. Δηλώσαμε ενισχύσαμε την άποψή μας ότι θέλουμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Ετοιμότητα για να έχουμε, πρέπει να υπάρχει και το
ο φυσικός χώρος για να γίνει κάτι τέτοιο. Κάτι το οποίο δεν έχει λυθεί και είναι ξεκάθαρο, νομίζω, είναι γνωστό. Είναι γνωστό ότι έχει λυθεί όσον αφορά στην πρόταση και δεν έγινε αποδεκτή για το τρίτο δημοτικό σχολείο. Από εκεί μετά έχουμε μείνει λίγο έτσι μετέωροι στο τι αποτέλεσμα έχει προκύψει. Θα γίνει εκεί η προσωρινή στέγαση, θα γίνει κάπου αλλού. Όλα είναι λίγο περίεργα. Ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί. Τουλάχιστον εμείς ξέραμε ότι στο τρίτο δημοτικό υπάρχει ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι εκεί θα στέγαστεί προσωρινά. Κάτι άλλαξε τώρα. Δεν ξέρω, κι εγώ μαζί με εσάς, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί. Είναι αξιοπερίεργο να μην ξέρουμε πραγματικά μετά από 2 χρόνια που μας ταλαιπωρεί αυτό το θέμα στην τοπική κοινωνία και στο δημότικο ακόμα πιο ειδικά, να μην έχουμε αποφασίσει πού θα στεγαστεί προσωρινά το τμήμα αυτό, το οποίο βλέπουμε ότι εσείς θέλετε να γίνει, το Υπουργείο θέλει να γίνει, δεν το νομοθετεί παρόλα αυτά ακόμα. Σε αυτό τι σας απάντησε, έχει κάποιο σχέδιο, ένα πλάνο χρονικό για το πότε θα ιδρυθεί αυτό το τμήμα? Κοιτάξτε να δείτε, βούληση του Υπουργείου και το έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Υπουργός είναι να νομοθετηθεί. Τη βούληση την ξέρουμε, ναι, στην πράξη δεν το βλέπουμε. Πριν την νομοθέτηση υπάρχουν και κάποια βήματα τα οποία πρέπει να κάνουν όλοι, ας το πούμε, οι συνεργαζόμενοι φορείς. Το δικό μας κομμάτι, για μία φορά ακόμα, υποστηρίξαμε ότι έχει υλοποιηθεί σε ένα κομμάτι, σε ένα μεγάλο βαθμό. Ένα δεύτερο κομμάτι περιμένουμε, γιατί εξαρτιόμαστε και από τις αποφάσεις άλλων. Σας βλέπω πολύ προσεκτικό στο τι δηλώνετε για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι ευαίσθητο μάλλον που έχει και άλλες προεκτάσεις που πιθανόν να μην πρέπει να δημοσιοποιηθούν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί είστε τόσο επιφυλακτικός. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ακόμα είναι ανοιχτό ως εκκρεμότητα. Είμαι επιφυλακτικός. Γιατί ενώ ο καλυστήνης αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Παιδείας, ναι, και το Δημοκρίτιο έχει ξεκαθαρίσει την άποψή του, παρόλα αυτά δεν ολοκληρώνει. Είναι πού οφείλεται αυτό τελικά? Δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε, να εστιάσουμε σε αυτό για να το λύσουμε? Είναι η στέγαση καθαρά η προσωρινή, μόνο αυτό είναι? Κοιτάξτε να δείτε, για να βγει ένα... μια νομοθετική ρύθμιση, νομίζω ότι είναι βασικότατο στοιχείο το που θα εγκατασταθεί. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να διατυπωθεί στο νομοθετικό. Ναι. Τουλάχιστον πρέπει να το γνωρίζουμε πριν πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις. Δεν είναι απαραίτητο να διατυπωθεί δηλαδή στο νομοθέτημα, να φανεί ότι. Αυτό θα το απαντήσει το Υπουργείο. Αλλά ήθεστε να υπάρχει μια έδρα αναφοράς. Μάλιστα. Παντού. Τη στιγμή μάλιστα που το Πανεπιστήμιο του Δημοκρίτου έχει 4 έδρες αυτή τη στιγμή και πάμε να δημιουργήσουμε την πέμπτη, ναι, έδρα. Ως πόλη ξέρουμε το δημότικο. Πρέπει να γίνουν τα βήματα, νομίζω, σωστά. Και με μια σειρά η οποία είναι ξεκάθαρη. Και λογική και ξεκάθαρη. Η σειρά, ναι. Αυτό ακριβώς περιμένουμε. Και να σας πω κάτι ακόμα. Εμείς έχουμε μια θέση ευθύνης. Από τη στιγμή που θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, έχουμε μια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και στον οποιοδήποτε γονιό, τον επόμενο Σεπτέμβριο, αν νομοθετηθεί, να μπορούν αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν να έχουν την παροχή υπηρεσίας την οποία πρέπει. Ναι. Καταλαβαίνετε. Η παροχή αυτή υπηρεσίας δεν είναι αυθαίρετα η άποψη την οποία θα πει η διοίκηση του Πανεπιστημίου ή οποιοδήποτε άλλος. Καθορίζεται από τον νόμο. Ό,τι υπηρεσία φοιτητών υπάρχει στις άλλες πόλεις και στη ολόκληρη τη χώρα, πρέπει να παρέχεται στους φοιτητές και στο τμήμα το οποίο θα δημιουργηθεί. Εσείς, άρα, ναι, υπάρχει τεράστια δουλειά να γίνει. Περιθώριο χρόνου, αν με ρωτήσετε, βεβαίως και δεν υπάρχει. Είμαστε ήδη πάρα πολύ στενάχωρα από άποψη χρόνου. Και δεν με κάνει να αισιοδοξώ το ότι την ίδια συζήτηση κάναμε και πέρσι. Και αν δεν κάνω λάθος, και πρόπερση. Και πρόπερση, κύριε Μάρη, ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό μας φαντάζει παράλογο όλο αυτό να περνάει τόσο μεγάλο χρόνο, τόσο χρονικό διάστημα και να μην καταλήγουμε κάπου. Εσείς εκφράζετε τη βούλησή σας, τη θέλησή σας για πέμπτη έδρα. Το Υπουργείο επίσης παρόλα αυτά δεν το νομοθετεί γιατί θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Ο Δήμος Δημοτήχου επίσης θέλει να γίνει αυτό το τμήμα, αλλά με άλλες προϋποθέσεις ενδεχομένως και πάντα κάπου κολλάμε. Τώρα εσείς καταλαβαίνω ότι αν έχετε μια προσωρινή έδρα για να παρέχετε αυτά που θέλετε στους φοιτητές
την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος δεν φτάνει, λέτε. Είναι το περιθώριο ακόμα πολύ στενό. Η προσωρινή έδρα είναι το μοναδικό το οποίο έχει τηθεί το Πανεπιστήμιο το συντομότερο δυνατό. Ναι, γιατί πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα όλο αυτό. Αυτή η προσωρινή έδρα πρέπει να δεχτεί κάποιες εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν αναβάθμιση, ψηφιακές υποδομές, δίκτυα και όλα αυτά. Αν ένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει ότι όλος αυτός ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ήδη περιορισμένος για να ολοκληρώσουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και να είμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του νόμου για τους φοιτητές που θα έρθουν στο δημότικο, νομίζω ότι ξεκινάμε στραβά. Έχουμε ξεκινήσει στραβά και προχωράμε δυστυχώς έτσι όπως φαίνεται, κύριε Μάρη, στραβά. Γιατί τώρα, έτσι που το λέτε, για να διαμορφωθεί ένας χώρος κατάλληλα, άλλοι νομίζουν ότι θα μπουν κατευθείαν σε μια αίθουσα και θα ξεκινήσουν τα μαθήματα να δοθεί ένας χώρος. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Έχει διαδικασίες και διαγωνισμούς. Θα μπουν κάποιοι οι οποίοι θα αναλάβουν να κάνουν τις παρεμβάσεις. Θέλει χρόνο όλο αυτό. Νομίζω ότι όσοι έχουν ζήσει και είστε από αυτούς της εγκατάστασης του Πανεπιστημίου στην Οριστιάδα, θα καταλάβουν ότι είναι μια προσπάθεια συνεχής, μια πολύπλοκη διαδικασία και μια διαδικασία που απαιτεί την συνεργασία όλων. Έτσι. Συστηματικά όλο αυτό γίνεται 25 χρόνια. Ξέρετε, άκουγα και τον κύριο Χατζηγιάννου να ομονοήσουμε. Είπε να έχουμε μια κοινή άποψη για κάποια πράγματα. Ακόμα δεν έχουν ομονοήσει στο δημότυχο. Εσείς αυτό δεν αντιλαμβάνεστε για την έδρα. Δηλαδή, ενώ έχουν αποφασίσει ότι θα γίνει στο τρίτο δημοτικό σχολείο με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, πάλι κολλάμε σε κάτι το οποίο υπάρχει ως διαφωνία. Το τρίτο, γιατί δεν επανέρχεται στο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω που έχουμε. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Μάλιστα. Κανένα σχόλιο, πολιτική. Έχετε κάνει πάρα πολλά. Με όλα αυτά που μας είπατε, προέκυψαν πάρα πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα. Μπορεί κανείς να διαβάσει πίσω από τις λέξεις όλα αυτά που είπατε, κύριε Μάρη. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Μακάρι να λυθούν το συντομότερο, γιατί ο χρόνος στενεύει. Βεβαίως και δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου, είπατε. Το σημειώνω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουν. Χτυπάνε καμπάνες, όχι απλά καμπανάκια, και για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, όπως φαίνεται. Ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ωραία, επειδή είμαστε και σε περίοδο κρίσης ενεργειακής, με ζητήματα ανοιχτά σε ολόκληρη τη χώρα, ανάγκη χρηματοδοτήσεων και οτιδήποτε άλλο, για όλα αυτά κάποιοι πρέπει να ενεργοποιηθούν. Τι σας είπε για την επιπλέον χρηματοδότηση ο Υφυπουργός? Θα διευθετηθεί το θέμα αφού έχετε ανακαλύψει πολλές ανάγκες φέτος το χειμώνα. Για μας αυτό είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα θέμα. Γιατί έχετε πάρα πολλά τμήματα, πάρα πολλές σχολές, πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Πρέπει να χειριστείτε. Έχουμε τόσες χιλιάδες φοιτητές και στελέχη του Πανεπιστημίου, τα οποία πρέπει να μπουν στην ακαδημαϊκή χρονιά ομαλά. Ο χειμώνας είναι πρώτο πυλόν. Οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να έρθουν έγκαιρα για να μπορέσουμε και να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία. Καταρχήν να εκτελέσουμε τους προϋπολογισμούς μας μέχρι 31/12 και αμέσως μετά, με την ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου έτους, την ομαλή λειτουργία μετά την 1η-1η. Υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε, θα έχουμε αύξηση χρηματοδότησης. Δουλεύω συστηματικά γι' αυτό, επειδή έχει να κάνει και με το Υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα είναι πλέον στα χέρια του Υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό της ενίσχυσης που θα δοθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ωραία. Οπότε συζητήσατε, αυτό ήταν το πρωτεύωνο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Για το τμήμα εργοθεραπείας της Κομωτινής, τι ετοιμότητα υπάρχει? Για το τμήμα εργοθεραπείας στην Κομωτινή έχουμε καλύτερη, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Υπάρχει στέγαση εκεί, χώρος. Θα στεγαστεί στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑ, μιας και θα είναι το δεύτερο τμήμα της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να υποστηρίξει ήδη. Υπάρχουν κτηριακές υποδομές οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν τις ανάγκες του τμήματος. Θα απαιτηθούν βέβαια νέο ανθρώπινο δυναμικό σε ό,τι αφορά το προσωπικό το οποίο θα εντάξει και κάποιοι ειδικοί εξοπλισμοί οι οποίοι θα αγοραστούν αμέσως μετά την ίδρυση του τμήματος με βάση τον προγραμματισμό του δικό μας. Ούτε εκείνο έχει νομοθετηθεί ακόμα, δεν έχει ιδρυθεί. Είτε όχι, με ΦΕΚ είτε με προεδρικό. Ναι, αυτά ναι. Μάλλον πάνε ταυτόχρονα. Όχι, όχι. Θα γίνουν οι νέες παρεμβάσεις σε νέο νομοθέτημα όλα μαζί. Αυτή ήταν η άποψη του
Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το κυρίαρχο όργανό του, την απόφαση της Συγκλήτου, όπου συνέδε την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ψυχολογίας και Εργοθεραπείας και τη μεταφορά της νοσηλευτικής στο Δοπουθού με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Και τι, πείτε μας και για την νοσηλευτική τι προέκυψε, έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί? Νομίζω ότι δεν έχω να συμβάλλω σε τίποτα στην πληροφόρηση σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι γνωρίζαμε. Υπάρχει η πρόθεση του ΔΠΑΕ να το δώσει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης θέλει να την πάει στην Αλεξανδρούπολη, οπότε εκεί έχουμε μείνει. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Έτσι, απλά είναι αφοπλιστική. Για όλα αυτά τα οποία συζητάμε, δηλαδή συζητάμε τόσο καιρό για το αυτονόητο, ναι. Ναι, υπάρχει εξέλιξη. Είναι άδικο πάντως για την τοπική κυβέρνηση. Άρα στην πραγματικότητα το θέμα προφανώς και δεν εξαρτάται ούτε από το Υπουργείο Παιδείας ούτε από το Δημοκρίτιο. Εξαρτάται από την τοπική κοινότητα του Δημοτήχου, όχι μόνο από τους... Λοιπόν, πρέπει να οριμάσουν επιπλέον επιτέλους οι συνθήκες. Λοιπόν, ωραία, θα επιδιώξουμε μια επικοινωνία με τους αρμόδιους στο Δημότυχο να δούμε τις δικές τους θέσεις, πώς βλέπουν τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Εσείς μας μεταφέρατε την πλευρά του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία νομίζω είναι σαφής και είναι διαχρονικά τουλάχιστον όσον καιρό ασχολούμαστε με το θέμα ίδια. Έχετε μια κατεύθυνση. Ναι, δηλαδή δεν βλέπω να παρεκκλίνετε κάπου. Εμείς λειτουργούμε με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων. Ναι, σας μεταφέρω ακριβώς αυτό το οποίο αποφασίζει το κυρίαρχο όργανο που είσαι κλήτος. Από τη στιγμή που είσαι κλήτος. Έχει χαράξει αυτή την πολιτική και εγώ προσωπικά την πιστεύω σαν σωστή. Mm-hmm. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε διατυπώσεις διαφορετικές. Και πρακτικά θα ξεκινήσουν και εργασίες για την Πανεπιστημιούπολη στην πέμπτη έδρα, μόλις νομοθετηθεί και βρεθεί και η προσωρινή στέγη για να στεγάσει το Τμήμα Ψυχολογίας, αρχίσουν εργασίες ώστε 4-5 χρόνια να υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση πια, έτσι. Αυτό δεν να σας πω. Ναι. Υπάρχει το κομμάτι του οικοπαίδου δίπλα στις εργατικές κατοικίες. Ναι. Εκεί σε συνεργασία με την περιφέρεια υπάρχει εξέλιξη, όπου ο Δήμος και η περιφέρεια οριοθετήσαν το κομμάτι του ρέματος. Από εκεί και πέρα εμείς περιγράψαμε το κτηριολογικό του Πανεπιστημίου για το Δημότυπο. Το έχουμε αποστείλει εδώ και πάρα πολλούς μήνες στο Υπουργείο. Αυτό θα ενεργοποιηθεί από την ώρα που θα ιδρυθεί τμήμα, έτσι ώστε να γίνουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, εκεί, για το Τμήμα Ψυχολογίας και αμέσως μετά η δημοκράτησή τους για την κατασκευή. Πείτε μου κάτι, υπάρχει επαφή, επικοινωνία, συνεννοήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, Δήμου, Δημοτήχου και Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης το τελευταίο διάστημα? Έχετε έτσι συνεννοηθεί για κάποια πράγματα, υπάρχει επικοινωνία? Να σας πω, εγώ είμαι ένας από τους με εσάς που είστε ο αρμόδιος αντιπρίτανης προγραμματισμού οικονομικών και ανάπτυξης, φυσικά, και έχετε λόγο σε όλα αυτά. Εγώ τους τελευταίους μήνες προσωπικά εγώ, και αυτό αφορά μόνο εμένα, εγώ δεν είχα καμία. Μάλιστα, ίσως με τον Πρίτανη. Θα δούμε, θα πάρουμε και την άλλη πλευρά να μάθουμε τα νεότερα και με τις εξελίξεις, γιατί ακούγονται ότι θα νομοθετηθεί το Τμήμα Ψυχολογίας είτε με προεδρικό διάταγμα είτε με ΦΕΚ, είναι θέμα ημερών, ελάχιστου χρόνου, τουλάχιστον κάποιες τέτοιες δηλώσεις έγιναν τελευταία, αλλά από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τη δική μας κουβέντα, κύριε Μάρη, δεν προέκυψε κάτι σαφές. Ωστόσο, οι πληροφορίες που μας μεταφέρατε θεωρώ πως είναι πολύ χρήσιμες για να τις ακούσουν και κάποιοι που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουμε επιτέλους. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω αν έχουμε... Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή αρχή στην ακαδημαϊκή χρονιά την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Καλημέρα.